Στα βορειοδυτικά της Ιβηρικής Χερσονήσου υπάρχει ένα παράδειγμα προς μίμηση στον κλάδο της κλωστοϊφαντουργίας, ένα διασυνοριακό σύμπλεγμα. Η Γαλλικία και η Βόρεια Πορτογαλία έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο παγκοσμίως. Η Πορτογαλία είναι ο πρώτος προμηθευτής γνωστών μπραντς της Γαλλικίας, όπως η Ζάρα ή η Μπέρσκα. Η Πορτογαλία ήταν ένα από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που έχει η Γαλλικία και πιστεύω ότι ταυτόχρονα η Γαλλικία αποτέλεσε επίσης ένα πλεονέκτημα για την Πορτογαλία. Βαδίζουμε δίπλα-δίπλα εδώ και πολλά χρόνια και ο καθένας εξειδικεύεται σε αυτό που κάνει καλύτερα. Τα τελευταία χρόνια η Ισπανία επέλεξε να αναπτύξει εντελώς διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα στο συγκεκριμένο κλάδο, βασισμένα σε εμπορικά σήματα, λιανικό εμπόριο και επιχειρηματικά μοντέλα υψηλής αξίας. Η Πορτογαλία δεν ακολούθησε αυτή την πορεία και επέμεινε στην παράδοση και την τεχνογνωσία που ήταν ήδη ένα μεγάλο κεφάλαιο. Η Πορτογαλία επένδυσε πολύ στην έρευνα και την τεχνολογική καινοτομία και αυτό ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον καθώς η μία χώρα συμπλήρωνε την άλλη. Hasta este momento, la relación ha ido siempre avanzando en los niveles de complementariedad. Μέχρι σήμερα η σχέση προχωρούσε συμπληρωματικά. Είμαι πεπισμένος ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε σημείο καμπής. Στην Πορτογαλία πολλές εταιρείες, οι οποίες έχουν ήδη εκτιναχθεί, στρέφονται στους πελάτες τους και αναπτύσσουν δραστηριότητές τους, οι οποίες θα αποτελέσουν κίνητρο για όλους. Σε λίγα χρόνια θα έχουμε μια νέα πραγματικότητα. Η Πορτογαλία έχει έλλειψη τουλάχιστον 6.000 εργαζομένων στη βιομηχανία της κλωστοϊφαντουργίας. Η Ένωση που αντιπροσωπεύει σχεδόν όλες τις πορτογαλικές εταιρείες λέει ότι μία από τις λύσεις που εξετάζονται είναι να ανοίξουν οι πόρτες στους μετανάστες. Η έλλειψη εργαζομένων εμποδίζει την ανάπτυξη του κλάδου. Η Γαλλικία και η Βόρεια Πορτογαλία είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς δύο περιοχές της Ευρωζώνης μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και να παράξουν, στη συγκεκριμένη περίπτωση στον κλάδο της κλωστοϊφαντουργίας.